Είναι τέλη Οκτώβρη και μαζί με τον Γιώργο, τον Πάνο και γυναίκες παιδιά κατευθυνόμαστε προς τα Μέθανα για ένα διήμερο χαλάρωσης, έχοντας φυσικά στο πλάνο και δύο λιγόερες φουτιές για ψαροτούφεκο. Θερμοκρασίες να φτάνουν τους 28 βαθμούς, είναι ίσως το τελευταίο καλοκαιρινό διήμερο πριν από το χειμώνα. Μετά από μία έξτρα ώρα με στροφές, λόγω κατολισθήσεων, θα φτάσουμε επιτέλους στα Μέθανα το μεσημέρι. Ξεφόρτωμα στο ξενοδοχείο και καθώς ο Πάνος θα έφτανε αργά, φεύγουμε με τον Γιώργο για ένα δίωρο ψαρεματάκι. Πάμε αφού τακτοποιήσαμε τα μωρά. Αφού φτάσαμε. Και αφού φτάσαμε. Εμένα φίλε, κάτω μοκέτα. Μοκέτα, πατάκι και λίγο μοκέτα. Το πιάσα με μωρομάντιλο, αλλά δεν το πατάκι το... Εμένα όλο το ξερατό έφυγε μέσα στο κάθισμά του. Ωραία πράγματα. Πάμε τουλάχιστον για ψάρεμα τώρα. Άντε, φόρτωσε και πάμε. Θα βάλω και τη δικιά μου σου. Και δύσκολο 45 λεπτά. Και μου λέει Δήμητρα. Ποτέ ξανά. Τρελάθηκα γι' αυτά. Λέω φαντάσου ότι εμείς φεύγουμε από Αθήνα, ερχόμαστε εδώ ψαρεύουμε και ξαναγυρίζουμε. Με γρήγορες κινήσεις θα βρεθούμε στο νερό και λίγο μετά θα εντοπίσουμε τα πρώτα ψάρια. Δεν μεγάλο. Το ένα μπαρμπούνι θα του ξεψαρίσει και γρήγορα θα αναλάβω δράση για να το πιάσω.
Έτσι με τρία ωραία ψάρια στη σημαδούρα θα ξεκινήσουμε τα πρώτα καρτέρια για συναγρίδες. Στην πρώτη βουτιά ο Γιώργος θα εντοπίσει μια χοντρή συναγρίδα, η οποία όμως θα δείξει έλλειψη ενδιαφέροντος και θα απομακρυνθεί. Στην επόμενη βουτιά εγώ δεν θα ξαναδώ τη συναγρίδα παρά μόνο ένα μικρό ροφάκο γύρω στα 2,5 κιλά. Έχοντας δει μια μεγάλη συναγρίδα πολύ μακριά, δεν θα κάνω βολή, ακόμα και όταν περνούσαν τρίκυλα ψάρια κυριολεκτικά πάνω από το κεφάλι μου. Mm-mm-mm-mm.
Η ώρα όμως έχει περάσει και τα μεγάλα ψάρια φαίνονται να μας κατάλαβαν. Αποφασίζω λοιπόν να κάνω μια τελευταία βουτιά πριν δύσει ο ήλιος και να βαρέσω την πρώτη αξιόλογη συναγρίδα που θα πλησιάσει. Μπορεί οι μεγάλες να μην μας έκαναν τη χάρη, όμως η ψαριά συμπληρώθηκε και ίσως αύριο το χάραμα να είμαστε πιο τυχεροί. Καθάρισμα των ψαριών, φαΐ και πριν τον ύπνο λύσιμο του ποδιού της μηχανής στο σκάφος μου, ώστε να δούμε τη ζημιά και το κόστος επισκευής. Να σηκώσω το τρίμ. Χτυπάει η καμπάνα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Η ώρα είναι 7 ακριβώς. 28-7 ακριβώς. Και αυτός ο Πάνος που είναι? Μπρος που τα θυμήθηκε τα πέδιλα. Θα πει σαν τον Κωνσταντάρα θα κολύμπαγε. Θα πάρεις και πέδιλα? Συνήθως. Εντάξει. Πάλι καλά. Πάλι καλά που στα θυμήσαμε. Αφού τα βρήκα, βάλε και μια ζώνη να μην χτυπάει αυτό και φωνάζει. Ναι, δεξιά και δεξιά. Όχι, είναι εδώ αυτός ήδη. Πριν τρεις μέρες. Τι έγινε? Ξέρω το βγάζει. Ναι. Άντε ρε. Λέγε ρε. Καλημέρα. Δήμο, εσύ είσαι? Ναι. Ναι, και, αλλά δεν μπόρεσα. Πήρα μια μικρή, αλλά είδα και μεγάλα ψάρια. Πολύ μακριά δεν ερχόντουσαν. Και ήρθαμε μπάσκετ πρωί-πρωί. Εγώ είμαι τρίτσα γυαλό. Ναι. Του κολυμπητού, του κολυμπητού. Του κολυμπητού, ναι. Θα να πάω. Θα κοιμούνται μέσα. Κοιμούνται, ναι, ρε, κοιμούνται. Ωραία, είπε για να μαγκέσω το στόχο. Μέχρι τώρα. Τώρα θα κάνω τα κουνούκια, θα πέρασε καλά να τα κάνω.
με τον ήλιο να ανατέλει, είναι ώρα για συναγρίδες. Μια ωραία στήρα με ακούει και ξεκινάει να έρθει. Όμως ελπίζοντας σε μια χοντρή συναγρίδα θα την αγνοήσω πλήρως και το ψάρι θα φτάσει ακριβώς κάτω από το όπλο. Μερικές βουτιές αργότερα και ενώ ο Γιώργος με παρακολουθεί από την επιφάνεια, το ψηλό θα σπάσει έντονα, ένδειξη ότι κάποιο αρπακτικό πλησιάζει. Δυστυχώς όμως είναι ένα μικρό συναγριδάκι που δημιουργεί την αναστάτωση και βέβαιος πλέον πως τα μεγάλα ψάρια δεν είναι στα ρηχά, θα επιχειρήσω μια βαθιά βουτιά. Πράγματι,
Το κοπάδι με τις συναγρίδες έχει μεταφερθεί βαθύτερα και μαζί τους ανεβαίνουν από τα βαθιά τρεις πήγκες. Πίσω από τις δίκυλες πήγκες όμως θα εμφανιστεί μία ακόμα πολύ πολύ πιο μεγάλη. Δυστυχώς όμως το ψάρι είναι πολύ άγριο και αμέσως θα πάρει την κατηφόρα. Έτσι, με τη βοήθεια του Γιώργου θα επιχειρήσω μία τελευταία ακόμα βαθύτερη βουτιά, μήπως σταθούμε τυχεροί και εντοπίσω ξανά τη μεγάλη πήγκα. Άλλωστε είμαστε τρία ζευγάρια με τρία παιδιά και θέλουμε ένα καλό ψάρι να φάμε όλοι μαζί. Με το ψάρεμα να έχει φτάσει στο τέλος του, μη έχοντας πατήσει σκανδάλι και βλέποντας ότι υπήρχε δεύτερος μεγαλύτερος ροφός, αποφασίζω αυτή τη φορά να το κάνω και να πάρω το μικρότερο, θα έλεγα όχι με ιδιαίτερη χαρά ή ικανοποίηση. Είπα να το βαρέσω ρε φίλε. Ήτανε δύο μαζί τέτοι. Και είπα να το βαρέσω. Αν και όχι με τη μεγάλη συναγρίδα που ονειρευόμουν, αλλά με ένα υπέροχο ροφό, θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για να τιμήσουμε το βασιλιά που έχασε τη ζωή του για να τραφούμε εμείς. Δεν λέτε, πήραμε, αλλά πήραμε. Η ψαριά βγήκε. Ε, Γιώργο. Άχι, μια χαρά μου. Τη βόλτα μας κάναμε, πήραμε οι πέντε ψαράκια. Τι πέντε, αυτό είναι 10 κιλά, 9.800. Εντάξει. Ψαρούκο. 5 του κιλού. Αφού δεν ερχόντουσαν οι συναγρίδες, λέω 10 μέτρα στο πάρκο. Ναι. Και αυτά εδώ. Τα λιανά. Λεοντόψαρα. Σαργί. Σκάρι.
με αρμπούνια. Πάνω, τι γίνεται εκεί πέρα, πολύ καπνό βλέπω. Τι καπνό φουμάρεις. Τι ετοιμάζουμε εκεί. Κάνα δύο ψαράκια. Το ζυγίσαμε γιατί λέγαμε ότι είναι 7,5 έλεγα εγώ και ήταν 9,800. Είναι ελεύθερο. Πολύ πνευμόνια έχετε. Πολλά πνευμόνια έχετε, πολλά. Κοίτα βέβαια, δεν μπορεί να περάσει κάτω από το λέπι. Είναι σκληρό, είναι παλιό ψάρι, είναι παγιάτικο. Παγιάτικο είναι. Πάει και καλά ψημένο. Έχει παγιατέψει. Σταμάτα. 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 Ε, μην ανεβαίνεις πάνω. Σκάσε. Έλα να δεις πάνω. Κοίτα εδώ. Κοίτα. 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 Το βλέπεις φαρταράει το ψάρι. Κοίτα. Ναι. Τα νεύρα. Γατά. Σταμάτα. Σταμάτα. Έχει μάνα μου, ρε. Ωραία. Μπύρες θέλουμε. Ένα. Μα το ψάρι δεν είναι παγωμένο, είναι δύσκολο να κόψει αυτό.
Πρέπει να έρθει ένας όμως να πάω με τη μάνα μου να πάρω κάρβουνα. Και θα το βάλουμε έτσι πάνω, λες. Ναι, κατευθείαν τα φιλέτ. Τι το δώσεις. Μια χαρά. Γαμώ. Εδώ. Κυριδείς. Τι είναι, μωρό μου. Τώρα έχεις ξυπνήσει και την ξέρεις που είσαι και την βρίσκεις, ε. Πάψε τι. Βγείτε. Πάλι το φλίπ και αργό, γιατί να πήγες αυτή κοινωνικό. Να γίνω το απ' την άλλη. Κοπάνω το λίγο και από εκεί. Τι κάναμε. Ωραία. Ας το όσο μου. Α, δεν έχω ξεκολλήσει από την άλλη. Αυτό σου λέω. Εντάξει, δεν πειράζει, θα τα ξεκολλήσω έτσι. Νομίζω ότι τα ξεκολλήσαμε. Θα έχω λυμμένο το πλάνο γιατί είναι τα είναι μύγες και σφίγγες για τα... Αϊ. 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 Έτσι. Πού να τα. Τσέκι, τσέκι, τσέκι. Έκει το έδει. Α! Ωραίος ο στάχος. Καβούρ. Όχι ρε. Α! Λίδια, πείτε. Ό,τι πιο δημοσταίνεις εγώ. Πριν Κάιζερ δημοσταίνεις. Ναι. Έχει κι άλλο εδώ. Τα έφαγε ο Μάρ.